Καλάθι, το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με χίλια λάθη. Λάθη, λάθη, λάθη ορθογραφίας και αριθμητικής. Λάθη από το βιβλίο της ίδιας της ζωής. Βρήκα ένα καλάθι, το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι, το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με χίλια λάθη. Λάθη, λάθη που αμέσως θα τα βρεις. Λάθη που θα μαντέψεις. Κι όλα στη φαντασία σου θα πας να τα γυρέψεις. Βρήκα ένα καλάθι, το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με χίλια λάθη. Λάθη, μα δεν θα τα πετάξω, τα λάθη τα αγαπώ. Γιατί τόσο στο αν ψάξω, στο λάθος θα το βρω. Βρήκα ένα καλάθι, το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με λάθη. Βρήκα ένα καλάθι και το γέμισα με χίλια λάθη. Λοιπόν, γερασιμάκι, άκουνα ωραίο. Όταν πήγαινα σχολείο, θυμάμαι μικρός, κάναν ορθογραφία. Και εγώ βιαζόμουν να φύγω. Και στις λέξεις κρίνω και πίνω, ξέχασα να βάλω το γιώτα. Δύο γιώτα έλειπαν λοιπόν και ο δάσκαλος μου λέει: μου λες, τρίφορα παιδάκι μου, πού πήγαν τα γιώτα? Και εγώ του λέω: τα γιώτα, δάσκαλε, τα ξέχασα στο σπίτι. Μπράβο τρίπονα, μπράβο τρίπονα. Όχι, βρε παιδάκι μου, τρίφωνα με φι, όπως φωτίζω. Τρίπωνα με πι, όπως φωτίζω. Λοιπόν, εσύ δεν πρόκειται να μάθεις να μιλάς ποτέ σωστά, αυτό δηλαδή είναι φως φανάρι. Πώς φανάρι. Πώς να στο πω, Γεράσιμε, παιδάκι μου, εσύ το φι το λες πι και το πι το λες φι. Τέλος πάντων, εσύ δικός μου παπαγάλος δεν είσαι. Αύριο θα θέλω να σε πάρουνε. Να σε φάρουν με φι, όπως φαφαρούνα. Που λες, Γεράσιμε, για πες μου κάτι. Πότε είναι επικίνδυνο να περιμένουν 13 για παγωτό ξυλάκι, ξέρεις? Δεν ξέρεις, θα σου το πω εγώ. Είναι λοιπόν επικίνδυνο να περιμένουν 13 για παγωτό ξυλάκι όταν τα ξυλάκια είναι 12. Ήταν 12 ξυλάκια παγωτό μουσμούς πραλίνα. Λιώσανε όμως το δρόμο, περιχύσαν την Αθήνα. Έριχισαν την Αθήνα. Και πλημμύρισε η Πεντέλη, μου σκέψε κι ο Ήμιτος. Παγωμένη σοκολάτα, γεμισό σαρωνικό. Γεμισό σαρωνικό. Και παθάν τα ψάρια γρήπη κι οι βαρκούλες πυρετό. Κουκουλώθηκαν στο κύμα, φώναξαν και το γιατρό. Πόναξα και το γιατρό. Ούτε να το δουν το νέκταρ και το λίμπου οι θεοί. Τώρα γλύφουν τα ξυλάκια, ξυλάκια. Λαθισμένοι στα βραχάκια. Δεν μ' αρέσει αυτό, κάτι άλλο να δούμε. Λαθισμένοι στα βραχάκια. Κάτι άλλο, δεν μ' αρέσει. Βραχάκια, ξυλάκια. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Παππού Μπικ. Σε οδείο, Μπικ. Όχι κύριε, σε γραφείο, αλλά και τα δύο γράφονται με έψιλον γιώτα και με όμικρον. Α, πολύ αστείο, μόνο που εγώ δεν έχω όρεξη για εξυπνάδες. Να σας βοηθήσω. Εξυπνάδες με φι, όφος φρωθυφουργός. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε. Ψάχνω να βρω αυτόν τον πορ... Πορτοφόλι. Πορτρέτο. Πορτοκάλι. Πορτοκαλάκι, μπράβο. Αυτό γυρεύω, ναι. Το δημοσιογράφο των παιδιών. Εγώ είμαι, κύριε, στη διάθεσή σας. Εσείς? Τρίφωνας ορθογραφάκης, δάσκαλος.
Α, δύο τρίφωνες λοιπόν, ωραία. Τι δύο, κύριε, ένας είμαι εκτός, αν εσείς με βλέπετε διπλό. Όχι, κύριε διπλέ μου, κύριε τρίφωνα θέλω να πω. Τρίφωνα, με πει, όφος πάντασμα. Σιωπή, εσύ μιλάμε. Σε τι οφείλω την επισκέψη σας, κύριε, τρίφωνα. Ήρθα να σας πω τα χάλια. Να τα δείτε. Ποια χάλια, λέει. Ορίστε, ορίστε, κοιτάξτε το. Ορίστε. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό, δεν βλέπετε. Έναν ολόκληρο χειμώνα μάλια σε η γλώσσα μου να τους λέω το κάνω. Όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε ίζο γράφονται με γιον. Αλλά υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις που θα πρέπει να τις θυμόσαστε. Και να το αποτέλεσμα. Το ρήμα αρθρίζω αντί για όμικρον γιώτα γραμμένο με γιώτα. Ένα τέτοιο ρήμα, τι άρθρηση μπορεί να σου κάνει, κύριε. Όχι, πέστε μου, σας παρακαλώ, τι μπορεί να αρθρίσει. Τι μπορεί να αρθρίσει, αχλάδια με μορταδέλες ή φράουλες με σκορδαλιά. Πάντως, κύριε μου, όταν πλησιάζουν διακοπές, κανόνες και εξαιρέσεις πάνε περίπατο. Τα παιδιά, το μόνο που σκέπτονται είναι η ξεγανιασά και το παιχνίδι. Εδώ που τα λέμε δεν έχουν και άδικο. Φανταστείτε ένα ολόκληρο χειμώνα τα παιδάκια αυτά κλεισμένα στους πέντε τείχους. Στους πέντε τείχους. Και που θέλετε να μάθουν τα γράμματα. Στην εθνική οδό, φοβερό! Φοβερό! Φοβερό, φοβερό! Με πει, όφος πουντούκια! Πάψε κι εσύ! Φάψε κι εσύ! Με πει, όφος λουναφάρκ! Ορίστε, ορίστε, ορίστε! Κοιτάξτε εδώ αυτό το καημένο, το τζαγκάρι! Ένας τέτοιος λανθασμένος τζαγκάρις, δηλαδή αντί να είναι γραμμένος με γάμα κάπα, είναι γραμμένος με δύο γάμα, καταλαβαίνετε. Φοβερό, φοβερό. Ένας τέτοιος λανθασμένος τζαγκάρις, κυρία μου, τι παπούτσια θα μπορούσε να σου φτιάξει, όχι, σας ρωτώ, τι παπούτσια θα μπορούσε να σου φτιάξει, αντί για σόλες θα έβαζε μπριζόλες και αντί για κορδόνια θα έβαζε μουστάκια από καλαμπαράκια. Ωραίο, κύριε. Μπορώ να σας δείξω και κάτι άλλο τώρα, ορίστε, κύριε. Ορίστε, βλέπετε αυτόν εδώ, το μαραγκό, γραμμένος και αυτός με δύο γάμα, αντί για γάμα κάτω. Ένας τέτοιος μαραγκός, κύριε μου, δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει τα συρτάρια από τα κρεβάτια και τις καρέκλες από τις κρεβάστες. Και να δείτε και κάτι άλλο. Σωστά. Περιμένετε να δείτε και κάτι άλλο. Αυτό, αυτό εδώ, το αυτοκίνητο, το σαραβαλάκι, αυτοκίνητο, γραμμένο με φύ αντί με ύψη. Έως, αλίμον στον άνθρωπο που θα προσπαθούσε να οδηγήσει, κυρία μου, αυτό το σαραβαλάκι, θα πατούσε φρένο και θα ξεκινούσε. Θα έλαβε το φλάσ και θα χτυπούσε εικόνα. Καταλαβαίνετε, θα ανέβαινε πάνω στα πεζοδρόμια. Θα μπαίνε μέσα στα μαγαζιά. Θα δάσκουν του πλουφλούσε πάνω στα δέντρα. Δεν αντέχω άλλο, κύριε μου, δεν αντέχω. Κύριε Τρίφωνα, ηρεμήστε, καταλαβαίνω. Φόρτο εργασία είναι αυτό, καταλαβαίνω. Συμβουλεύω να πάτε μια εκδρομούλα έτσι, να πάρετε λίγο καθαρό αέρα. Σας αρέσει η ιδέα μου. Ναι. Νομίζω πως αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Λοιπόν, θα πάρω το τρένο, κύριε Τρίφωνα μου. Θα πάρω το τρένο και θα πάω στη Χαλκίδα να με χτυπήσει λίγο καθαρό αέρα. Εύχομαι, κύριε Τρίφωνα, εύχομαι να μη συναντήσω άλλο λάθος για σήμερα, γιατί θα βγω από τα ρούχα που θα πω. Το εύχομαι κι εγώ. Χαίρετε, κύριε Τρίφωνα, να πάτε στο καλό. Να φάτε στο καλό, με θύ, όφος φαναθηναϊκός. Σούπα με σούπα, ο άνθρωπος ηχισμένος είναι. Για φαντάσου λοιπόν, και νόμιζα πως μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε προβλήματα. Και οι δάσκαλοι λοιπόν έχουν, εδώ που τα λέμε δεν έχουν και άδικο, παιδιά. Γιατί για σκέψου, να κυνηγά τα λάθη, να τα πιάνει, να τα εξοντώνει και αυτά τσουπ! Να ξαναφυτρώνουν πάλι σαν τη Λερναία Ήδρα. Έτσι δεν είναι, Γερασιμάκι μου. Γερασιμάκι, μιλάω, δεν με ακούς. Κοιμήθηκε. Λοιπόν, δεν είναι και άσχημη ιδέα. Και εγώ κουρασμένο σήμερα. Είχα πολύ φορτοεργασίες και να κοιμηθώ κι εγώ λιγάκι. Να πανηδίνω. Κύριε Τρίφωνα! Εμπρός, λέγεται! Κύριε Τρίφωνα! Δάσκαλος! Κύριε Τρίφωνα! Ήρθα να πάρω τα τετράδια! Δεν μου λες, είπες τίποτα στα παιδιά. Τι να πω. Για εκείνα τα λάθη που σου είπες. Δεν πρόλαβα, κοιμόμουν. Μπράβο, έκανες πολύ καλά, σου θα τους τα πω εγώ. Και έχουμε να κάνουμε ένα γέλιο αύριο με τα παιδιά με εκείνο το τσακάρι με τις μπριζόλες. Κεφάκια βλέπω, ταξίδια καλό, Κεφάκια δεν λέτε τίποτα, κύριε Τρίφωνα μου. Ας είναι καλά εκείνη η κοπέλα με τα τετράγωνα πεπόνια. Τετράγωνα πεπόνια, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις τα τετράγωνα πεπόνια. Βλήκεις μανοστιμότατα να τρως και τις επιστάσεις σας να μην δίνεις.
Τα δοκιμάσατε? Μα τι σου λέω, στο τρένο συναντηθήκαμε. Με τα πεπόνια συναντηθήκατε? Με την κοπέλα. Κοπέλα, τι κοπέλα, δεν καταλαβαίνω. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Να σου τα πω όλα από την αρχή. Λοιπόν, πολύ μεγάλη πλάκα, ε. Φλάκα, πολύ μεγάλη πλάκα. Φλάκα. Φλάκα. Με θύε, όπως φατάτες. Λοιπόν, τι λέγαμε? Θυμάσαι που σου έλεγα πως έτσι και συναντούσα σήμερα κάποιο άλλο λάθος, θα έβγαινα έξω από τα ρούχα μου. Λοιπόν, βγήκα από τα ρούχα σας. Γιατί έτσι όπως καθόμουν στο τρένο και απολάμβανα τη διαδρομή, ξαφνικά πέφτει το μάτι μου επάνω σε μια ταμπέλα που έγραφε: πουλάμε φρέσκα αυγά. Αλλά το πουλάμε με ένα τεράστιο αλφα ιώτα στρογγυλοκαθισμένο στη θέση του έψι. Βέβαια, το τρένο πέρασε πολύ γρήγορα από την ταμπέλα, αλλά εγώ είχα προλάβει να δω πως εκείνα τα δύο ανεδέστατα γράμματα με είχαν κοιτάξει κοροϊδευτικά και μου είχαν βγάλει μάλιστα και τη γλώσσα. Και τη γλώσσα! Και ενώ ήμουν έτοιμος να κατέβω στην πρώτη στάση και να πάω να παραπονεθώ στο πρώτο αστυνομικό τιμήριο, ξαφνικά ακούω μια έτσι πολύ γλυκιά γυναικεία φωνή να μου λέει: με συγχωρείτε, είναι ελεύθερη θέση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τρίφωνας Ορθογραφάκης. Χάρηκα πολύ, αρθμητική. Και εσείς για Χαλκίδα? Ίσως ναι, ίσως όχι. Εγώ σίγουρα ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, κυρία μου, να βλέπω τα νερά του Κορφού να βγαίνουν 6 ώρες προς τα πάνω και 6 ώρες προς τα κάτω, εσείς. Να τα πάνω κάτω, με ζαλίζουν. Έχουμε πολλή ώρα ακόμα για Χαλκίδα. Μη μου πείτε, θα το βρω μόνη μου. Έχουμε και λέμε, λοιπόν. Το τρένο τρέχει με ταχύτητα 70 χιλιόμετρων την ώρα. Θέλουμε ακόμα 80 χιλιόμετρα να φτάσουμε Χαλκίδα. 80 δι' 70, 17, 7 κάτω και το 0. Μία ώρα και 10 λεπτά ακριβώς. Μα εσείς μου φαίνεστε προβληματισμένος. Ενώ εσείς αντίθετα έχετε τα κέφια σας. Αυτό συμβαίνει σε όλους όσους έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Και εγώ δεν είμαι καθόλου προβληματική. Τα προβληματικά προβλήματα δεν με προβληματίζουν καθόλου. Τα λύνω αμέσως χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχω δύο. Πάρτε το ένα. Είναι ολόφρεσκα. Μόλις τα άκοψα από τον κήπο μου. Τις ελεύθερες ώρες ασχολούμαι με τη γη. Τι να. Τετράγωνο πεπόνι. Πρώτη φορά μου. Έχετε δίκιο, τα καλλιεργώ μόνο εγώ. Και είναι πάρα πολύ απλό, ε. Αρκεί να φυτέψεις μια συγκεκριμένη εποχή μια τετραγωνική ρίζα. Τετραγωνική ρίζα. Μάλιστα. Είναι μια ρίζα δικής μου εμπνεύσεως. Δεν κυκλοφορεί στην αγορά. Θέλετε να σας δώσω μια διαίρεση να το κόψετε σε φέτες? Διαίρεση? Ναι. Τη χρησιμοποιώ στα ταξίδια αντί για μαχαίρι. Με συγχωρείτε, με τι ασχολείστε? Με τη γραμματική εξ ολοκλήρου. Δεν λέω. Ωραίο πράγμα η γραμματική. Αλλά η αριθμητική είναι αυτή που σου λύνει όλα τα προβλήματα. Και χωρίς να θέλω να σας προβληματίσω, μου φαίνεστε λίγο προβληματισμένος. Ναι, η αλήθεια είναι πως έχω κάποιο πρόβλημα. Πρόβλημα? Θα σας το λύσω εγώ. Είμαι εκνευρισμένος. Έχουμε λοιπόν και λέμε 1000 γραμμάρια εκνευρισμός συν 250 γραμμάρια γέλιο μας κάνει ένα χαμόγελο. Άρα, αυξάνοντας τα γραμμάρια γέλιου, μειώνουμε τα γραμμάρια εκνευρισμού, καταλάβατε? Εσείς υπολογίζετε τον εκνευρισμό σαν να είναι τίποτα καρότα. Σας παρακαλώ λοιπόν, σας παρακαλώ, δώστε μου 250 γραμμάρια. Καρότα? Όχι, γέλιου. Μα δεν είναι καθόλου δύσκολο, μην ανησυχείτε, θα σας βοηθήσω εγώ. Και μου λες. Η αριθμητική μου χαμογέλασε τόσο πλατιά που χωρίς να το καταλάβω κι εγώ άφησα να φανεί στο πρόσωπό μου ένα αμυδρό μηδίαμα που αμέσως έγινε χαμόγελο, ύστερα γέλιο που όλο και δυνάμωνε μέχρι που κατέληξε σε μια ασυγκράτητη ευθυμία. Ευθυμία σαν την κουμπάρα που την κυρευθυμία.
η αριθμητική. Γελούσε κι αυτή με όλη τη την καρδιά. Και σε λίγο, όλο το βαγόνι ηχούσε από τα γέλια. Γελούσε το βαγόνι. Γελώ εγώ. Γέλα κι εσύ. Το γέλιος μη μας λείπει. Με γέλιο ξανή η χαρά. Και λίγο στεύει λείπει. Χαχαχα. 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 Γελώ εγώ. Γέλα κι εσύ. Κι όλοι μας σας γελάμε. Το γέλιο τα προβλήματα μας κάνει να ξεχνάμε. Χαχαχα. 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 Χαχαχα.